καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε, μέσα στο μέτρημα του πρωτογενούς πλεονάσματος συμπεριλαμβάνονται, ξανά επαναλαμβάνω, και τα ζητήματα αυτά για τα οποία κατηγορείται η κυβέρνηση. Δηλαδή ότι έχει κάνει στάση πληρωμών, ότι το ένα το άλλο. Αυτά περιλαμβάνονται. Δηλαδή υπολογίζεται το θέμα των, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους και άλλα ζητήματα. Άλλωστε αυτά είναι μέσα στη συμφωνία που έχουμε κάνει, στην Δανειακή Συμφωνία. Εκεί είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί και να κάνεις άλλα πράγματα ή να παρουσιάζεις άλλη εικόνα από αυτή που υπάρχει. Τρίτο, είναι πολύ σαφές ότι μέσα σε αυτή την διαπραγμάτευση έχουμε πετύχει ένα πράγμα το οποίο δεν υπήρχε σε προηγούμενα, σε προηγούμενες συμφωνίες, να το πω έτσι. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει είναι, καταρχήν λέμε ότι με βάση και τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας όλη αυτή η συζήτηση ήταν αχρίαστη. Και μπαίνει διότι υπάρχει αυτή η διαφωνία που υπάρχει ανάμεσα στο Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και κυρίως στο Υπουργείο. Και εσείς να τελειώσω, να τελειώσω. Ναι, δεν περιγράφω. Δεν λέτε όμως στην τσέπη του ελληνικού λαού πότε θα εκφραστούν αυτά όλα που λέτε. Περιμένετε με, περιμένετε με να πω. Περιμένω, εγώ να περιμένω. Ο κόσμος έχει αγωνία. Όλοι έχουμε αγωνία. Εντάξει, όλοι έχουμε αγωνία. Πάμε, λοιπόν, έχουμε δυσκολία. Αυτή, ούτε πανηγυρίζουμε, ούτε αφελείς είμαστε. Ξέρουμε που πάμε και τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, για να πάω παρακάτω. Μέσα λοιπόν σε αυτή την διαπραγμάτευση που γίνεται, νομίζω ότι ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, πρώτον, ότι υπάρχει η σύγκληση ότι το 18 θα ψηφίσουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επεκτασιμότητα. Ο κ. Κοντζιάς ξεκίνησε να το υπήρχε.